Παγκόσμια πρώτη στην ηλικία των 90. Η Μάργαρετ Κίναν από τη Μεγάλη Βρετανία έγινε η πρώτη γυναίκα που έκανε το εμβόλιο των Pfizer-BioNTech κατά του κορονοϊού και έφυγε ευδιάθετη από το νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, οι αρχές ζήτησαν από όσους έχουν σοβαρές αλλεργίες να μην κάνουν το εμβόλιο, καθώς καταγράφηκαν πρόσκαιρες παρενέργειες σε δύο πολίτες. Στη Ρωσία συνεχίζονται οι μαζικοί εμβολιασμοί με το Sputnik 5. Ξεκίνησαν με χιλιάδες γιατρούς και εκπαιδευτικούς το Σαββατοκύριακο. Τώρα μεγάλες ποσότητες έχουν μεταφερθεί στη Σιβηρία. Οι παρασκευαστές του εμβολίου προειδοποιούν ότι όσοι το κάνουν δεν πρέπει να πιούν αλκοόλ για 6 ημέρες. Στη Δανία, από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα περιοριστικά μέτρα. Εστιατόρια και μπαρ στην Κοπενχάγη θα κλείσουν. Οι μαθητές άνω των 11 ετών θα κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση. Καταλαβαίνω γιατί λαμβάνονται μέτρα. Τα κρούσματα αυξάνονται συνεχώς και δεν βελτιώνεται η κατάσταση. Όμως ίσως οι άνθρωποι συνεχίσουν να συναντιόνται στα σπίτια. Στην Ιταλία, μία από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από την πανδημία, έρευνα υποστηρίζει ότι ο ιός είχε φτάσει στη χώρα ήδη από τον Νοέμβριο του 2019, δηλαδή 3 μήνες πριν εντοπιστεί το πρώτο κρούσμα.